είπατε σοβαρά, άλλο αν διαφωνείτε. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι 3,5% πλεονάσματα επί 5 έτη, άντε 1-2, ναι, αλλά επί 5 έτη. Είναι πολύ. Είναι πολύ, είναι βαρύ για την ελληνική οικονομία. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε ο κ. Δένδιας, η κυβέρνηση Σαμαρά, ναι, ναι, είχε προσυπογράψει πλεόνασμα 4,2%. Για ένα χρόνο με διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Περίμενα, θα το λέγατε αυτό, τώρα είναι το γνωστό. Και επιστρέφουμε. Του πάμε, το σου επόμενο λέει 4,2 τώρα. Και επιστρέφουμε. Για ένα χρόνο. Μετά. Για ένα χρόνο. Και μετά. Για ένα μετά χρόνο. Ανοιχτό το μετά. Για ένα χρόνο. Ήταν ανοιχτό το μετά, λέω. Ξαναλέω, με διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είχαμε 2,5%. Μην μπαίνετε στην παγίδα του μικρολαϊκισμού. Το 3,5 που συμφωνήσατε είναι απαράδεκτο. Και το ξέρετε. Μείνετε εκεί, αφήστε τα πονηρά και πάμε να δούμε θα κάνουμε. Τα έχετε κάνει σαλάτα. Η κυβέρνησή σας τα έχει κάνει σαλάτα. Τώρα λοιπόν, αφού δώσατε δείγματα αντιπολιτευτικής προσήλωσης στο κόμμα σας. Εγώ τι να σας πω, τα έχει κάνει καλά. Είναι μέρα να σας πω, τα έχει κάνει καλά. Στη σοβαρή συζήτηση. Ένας-ένας να ακουγόμαστε. Ένα-ένα. Πρώτον. Είναι και δημοσιογράφος. Είναι ναι, αλλά διέκοψε την ερώτησή σας. Για να κάνει για να το λαϊκιστικό σχολιάκι. Δεν είναι λαϊκισμός. Έλατε τώρα, τώρα δεν είναι την αλήθεια. Ποια εκεί αλήθεια φτάσαμε. Ποια η αλήθεια συνιστά λαϊκισμό. Ποια αλήθεια. Το ψέμα λοιπόν δεν είναι λαϊκισμός. Πέστε το. Λοιπόν, να περάσουμε στο άλλο. Η ουσία και η σημασία. Το 3,5% πλεονάσματα είναι κάτι που δεν το ήθελε η κυβέρνηση. Το διαπραγματεύεται μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό δεν μας νοιάζει. Όχι, μας νοιάζει. Όχι. Και είναι ανοιχτό με την έννοια. Δεν μας νοιάζει. Με την έννοια ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση που μπορεί να διαπραγματευτεί τη μείωση των πλεονασμάτων, αυτή είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε μια προοπτική. Σε μια προοπτική. Αυτό συμφώνησε. Είναι αυτή η οποία μπορεί να φέρει την οικονομία στα ίσα της, και αυτό φαίνεται ότι γίνεται και το αναγνωρίζουν όλοι. Είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει στους Έλληνες μια αυτοπεποίθηση ότι η έξοδος από την κρίση δεν αφορά τους λίγους και πλούσιους, αλλά όλο τον ελληνικό λαό. Αυτό τώρα το λέτε και το ξαναλέτε. Είναι αυτή η οποία μπορεί να φέρει και επενδύσεις στην Ελλάδα. Με όρους όμως. Κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς. Θα τα πούμε για τις επενδύσεις, γιατί έχουμε ξεχωριστό κεφάλαιο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αυτό είναι πάμε, τρέχουν τα θέματα πίσω μου, πετρελοκυλίδες. Έγινε τη κακομοίρα με την υπόθεση. Τι θέλετε.